Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Η σημερινή μας βόλτα ξεκινάει από το εργοτάξιο της υπογειοποίησης στην οδό Φωκών, στη σκεπαστή μπροστά. Βλέπουμε τα δεκάδες σίδερα που ετοιμάζονται να μεταφερθούν από το γερανό στο χώρο της θεμελίωσης του νέου κτηρίου. Δεξιά τα δεκάδες καλούπια. Και ένας επιπλέον γερανός να συνδράμει στις εργασίες. Ο περιβάλλοντας χώρος στο νότιο τομέα. Βλέπουμε τον οικοδομικό γερανό, τον δεύτερο γερανό που έχει φτάσει στο εργοτάξιο. Πάμε να δούμε ένα μικρό τμήμα του υπόγειου χώρου στο υποκατασκευή κτίριο. Βλέπουμε το σημείο που υπάρχουν οι αντιστηρίξεις που έχει καλυφθεί με τα ειδικά γεώπανα. Και ακριβώς κάτω από τον νότιο δυτικό πυλώνα ο περιβάλλον χώρος, περιβάλλοντας χώρος για το ποσοστό, στο πάνω διάζωμα. Ακριβώς κάτω, σχεδόν από τον νότιο ανατολικό πυλώνα, γίνονται κάποιες εργασίες. Μία μικρή βόλτα στις κερκίδες του ναού. Εδώ που κάποτε τα ξερόχορτα και τα χαλάσματα έχουν γίνει κερκίδες, πυλώνες και στέγαστρο. Εργοτάξιο της υπογειοποίησης στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Η μπουλντόζα φορτώνει το φορτηγό χώμα. Απίστευτη σκόνη. Ακούγεται και το τρυπάνι. Γίνονται κάποιες εργασίες. Λίγο πιο κάτω, μπροστά στον νότιο ανατολικό πυλώνα, συνεχίζονται οι εργασίες
με τις πασαλομπήξεις. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο στον πυλώνα. Υπάρχει και ένας μικρός εξκαφέας εκεί για κάποιες συμπληρωματικές εργασίες. Ο ελπιστηροφόρος γερανός λίγο πιο δίπλα, το άλλο τρυπάνι και το Bobcat που συνεχίζει να γράφει χιλιόμετρα. Η μπουλντόζα χρησιμοποιεί το τρυπάνι με το οποίο σπάει τμήματα της ασφάλτου από την απέναντι πλευρά του άλσους. Προφανώς είναι τα σημεία στα οποία θα γίνει η πασαλόμπηξη από εκείνα την πλευρά. Βλέπουμε το τρυπάνι που σπάει την άσφαλτο. Πηγαίνουμε παράλληλα με το εργοτάξιο της υπογειοποίησης στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Μπροστά μας ο μεγάλος εξκαφέας, πίσω η μία εκ των, από τις δύο μπουλντόζες περιμένει, καθώς η άλλη που είδαμε και λίγο νωρίτερα συνεχίζει να σπάει την άσφαλτο. Μετακινείται και η πρώτη. Θα πάρει κάποια από τα μπάζα. Η δεύτερη μπουλντόζα έχει ξεκινήσει να μαζεύει τα μπάζα που έχουν δημιουργηθεί από τα σπασίματα της πρώτης. Λίγο πιο μπροστά έχει φτάσει ένα φορτηγό με τα μεταλλικά πλέγματα των πασαλομπήξεων. Ενώ λίγο πιο μπροστά υπάρχει άλλο ένα τρυπάνι. Που ήταν για καιρό παρκαρισμένο στον περιβάλλοντα χώρο στον ανατολικό τομέα. Συνεχίζουμε επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, λίγο πιο πάνω. Δεν υπάρχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το σημείο. Οι δύο κολόνες που βλέπουμε της ΔΕΗ μαζί με το ΚΑΦΑΟ
έχουν πλέον μπει καινούργιες. Ακριβώς απέναντι είναι το νέο σημείο, αυτές εδώ μπροστά θα ξυλωθούν, προφανώς ενοχλούν τις πασαλομπήξεις. Βλέπουμε τις νέες κολόνες και το καφάο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Και δεκάδες των ηχώματος. Στο σημείο που βρίσκονται οι δύο μπουλντόζες έχει πάει και το φορτηγό, καθώς η μία εκ των δύο αδειάζει. Τα μπάζα που δημιούργησε η πρώτη την οποία όπως ακούμε συνεχίζει να σπάει την άσφαλτο. Μάλιστα έχει μετακινηθεί και λίγο πιο κάτω, συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία, σπάζοντας την άσφαλτο, προφανώς τα σημεία που θα γίνει η πασαλόμπηξη από την απέναντι πλευρά. Κάνει και μία σούζα. Οι πασαλοπήξεις συνεχίζονται μπροστά στον πυλώνα. Στον νότιο ανατολικό πυλώνα, για να το λέω σωστά. Το μπόμπουκατ μας κάνει σπασίματα. Μαζεύει τα χώματα. Και τα εναποθέτει επάνω στην οροσειρά που έχει δημιουργηθεί. Το τρυπάνιο, όπως ακούμε, συνεχίζει να σπάει την άσφαλτο. Το bobcat συνεχίζει ακάθεκτο. Και το τρυπάνι το ίδιο. Ξανά και πάλι στο εργοτάξιο της υπογειοποίησης στην οδό Φωκών. Ο μεγάλος γερανός μεταφέρει κάποια σίδερα εντός του υποθεμελίωση κτηρίου.
στο βάθος. Συνεχίζονται οι διαδικασίες των βασαλοπήξεων. Και μπροστά μας δεκάδες σίδερα και σκαλοσιές που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπεράτωση του κτηρίου. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα δεκάδες σίδερα, έτοιμα πλέον πλέγματα για τη θεμελίωση του κτηρίου. Και ο οικοδομικός γερανός συνεχίζει τις εργασίες. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, στο σπίτι μας, το πατρικό. Από μια άλλη οπτική γωνία ο μεγάλος γερανός βοηθάει τις εργασίες για τη θεμελίωση του κτηρίου. Μετακαινώντας κάποια μεταλλικά πλέγματα που θα χρησιμοποιηθούν στη θεμελίωση. Οι εργασίες βασαλοπήξεων συνεχίζονται επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Παράλληλα εκτελούνται και κάποιες χωματουργικές εργασίες από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Συνεχίζονται και οι εργασίες στο υπόλοιπο μήκος που είδαμε νωρίτερα. Γεμάτη μέρα και σήμερα στο εργοτάξιο της υπογειοποίησης. Από το σπίτι μας, το πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά.
Αϊκάρα για πάντα.